Είμαι ο Δημήτρη. Είμαι ο Πολύβιος Και ακούτε το Sweet Benji's Podcast. Άμα θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μα, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share ώστε να το δουν και άλλοι. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Πολύβιε. Λοιπόν, ε, θες να εξηγήσει λίγο το σκεπτικό και όλο το κόσεπτ που θα έχουμε σε αυτό το podcast που θα κάνουμε μαζί? Κοίταξε, ε, θα παίρνουμε διάφορα θέματα και θα τα αναλύουμε ως προς την οικονομική τους μεριά, οκ? Okay? Ε, οι αγορές, η φιλοσοφία τους και όλα τα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν τις αγορές. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ό,τι ακούτε είναι για καθαρά ψυχαγωγικού σκοπού και γιατί δεν είμαστε επιστοποιημένοι οικονομικοί σύμβουλοι. Και πάντα να κάνετε τη δικιά σα έρευνα για ό,τι θέλετε να βάλετε τα λεφτά σα που λένε. Ωραία, Δημήτρη, αφού είπαμε τα γενικά, τα εισαγωγικά mm -hmm. και αναλύσαμε λίγο και το concept που θα έχει όλο αυτό το podcast που πάμε να ξεκινήσουμε. Ας πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο πρώτο θέμα που θα έχει και το σημερινό επεισόδιο. Τέλεια. Ε, πάμε να μιλήσουμε λίγο πάνω στη fundamental ανάλυση, στη θεμελιώδη ανάλυση όπως λέμε στα ελληνικά και θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω την εφαρμόζεις στις επενδύσεις σου. Δηλαδή το έχεις σαν συστατικό βασικό για να κάνεις μια κίνηση. Κοίταξε, να σου πω εγώ την αλήθεια, δεν είμαι μεγάλος φαν της ε, θεμελιώδους ανάλυσης. Χαχα, δεν <τα> ήξερα. <χαι> Το χρησιμοποιώ, αλλά με μέτρο θα έλεγα. Δηλαδή κοιτάω πούμε, τα, τα στοιχεία μιας εταιρεία, αλλά για μένα δεν βασίζομαι μόνο εκεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλει κάποιος επενδυτής είναι ουσιαστικά η τιμή, okay? είναι, η τιμή είναι η αρχή και το τέλος κάθε επένδυση και οπότε εάν ανεβαίνει η τιμή ανεβαίνει και η επένδυσή σου. Ωραία. Ε, εσύ δηλαδή έχεις ε, στο, στο, μυαλό σου ας πούμε ότι την κερδοφορία, την κερδοφορία μέσα από την αύξηση της τιμή ε, τιμής μιας μετοχής. Ε, ναι, 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 κυρίως. Πώς βλέπεις όμως εσύ σαν χρονική περίοδο επένδυση, δηλαδή στοχεύεις ένα μακροπρόθεσμο ε, πλάνο. Στοχεύει ένα πιο short term. Ε, εξαρτάται την περίπτωση. Κάποιε κάποιες εταιρείε που είναι ας πούμε ε, αυτό που λέμε growth stocks ε, είναι για πιο short term γιατί ουσιαστικά είναι και εταιρείε που έχουν κάποιο ε, ρίσκο μέσα τους. Okay, είναι κάποιες τεχνολογίες που τώρα είναι στην αιχμή τους. Είναι κάποιες εταιρείε που ε, δεν έχουν δώσει κάποια ε, ε, σταθερά οικονομικά στοιχεία. Οπότε δεν μπορεί και τόσο πολύ να βασίζεσαι, να στη ε, θε, θεμελιώδη ανάλυση. Και οπότε γι' αυτό κοιτάω πιο πολύ το, ε, τα τεχνικά. Είτε είναι για swing trading εντό εισαγωγικών, δηλαδή ας πούμε για κινήσεις που θα είναι ανοιχτές για κάποιες εβδομάδες οτιδήποτε, είτε για long term, επειδή παρακολουθώ γενικά τις αγορές, για long term πάλι θα το κοιτάξουμε τον ίδιο γνώμονα. Ε, ναι, γιατί, γιατί ακριβώς αυτό ε, παρακολουθώ τις αγορές γενικά συχνότερα από ότι... Την... Ωραία, όπως καταλάβατε όλοι εδώ πέρα έχουμε δύο αντίθετες φιλοσοφίες, γιατί εγώ ε, αν δεν κάνω τη φαντομπέντα ανάλυση, αν δεν δω τα θεμελιώδη στοιχεία, δύσκολα θα προχωρήσω σε μια επένδυση. Δεν θα βασιστώ τόσο πολύ στη τεχνική ανάλυση όπως κάνει ο Δημήτρη Οπότε πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση πάνω στο φαντομένταλ ανάλυση. Ε, και επίσης θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπες για τις high growth εταιρείε ότι δεν γίνεται φαντομένταλ ανάλυση. Γίνεται φαντομένταλ ανάλυση σε φάση ότι αξιολογείς το εταιρικό τους πλάνο. Και πάμε λίγο να πούμε στο θέμα μας, τη φαντομένταλ ανάλυση και στο πρώτο που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είναι πώς θα αρχίσεις να κάνεις μια... Θεμελιώδη ανάλυση. Δηλαδή θέλει μια προετοιμασία. Δεν πα κατευθείαν να δει ένα δείχτη και να πει: Ωραία, εντάξει, έκανα τη θεμελιώδη ανάλυση μου και είναι όλα εντάξει. Πρέπει να προετοιμαστεί λίγο ε, στο, στο κεφάλι σου, που λένε, να βάλει σειρά κάποια πράγματα και να δει αν όντω μπορεί να κάνει αυτή την ανάλυση σε αυτή την εταιρεία. Ε, και εξηγούμε, ε, Δημήτρη. Α πούμε ότι θε να κοιτάξει μια high growth εταιρεία και εννοείται ότι δεν έχει τα οικονομικά στοιχεία γιατί και είναι μετρητά, αβέρτα. Mm. Οπότε, πα να δει το εταιρικό πλάνο που έχει αυτή η εταιρεία. Τι θέλει να κάνει αυτή η εταιρεία, Θέλει να στείλει ε, διαστημικά λεωφορεία στον Άρη. Θέλει να φτιάξει ένα φάρμακο καινούριο που θα είναι ανατρεπτικό, θα θεραπεύσει χρόνιε αρρώστιε. Τι θέλει να κάνει αυτή η εταιρεία. Και πάνω σε αυτό το πλάνο, εσύ πρέπει να αξιολογήσει τον ίδιο στον εαυτό. Αν καταλαβαίνει αυτό το πλάνο, αυτά που σου λέει η εταιρεία, αν τα καταλαβαίνει και μπορεί να τα αξιολογήσει. Οπότε και αυτό για μένα είναι στα πλαίσια τη θεμελιώδη ανάλυση. Και ιδιαίτερα σε αυτέ τι high growth εταιρείε που εσύ είπε ότι δεν μπορεί να κάνει φαντασμένη ανάλυση. Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ αυτό στο μυαλό μου το έχω πριν το φανταμένα ανάλυση. Γι' αυτό δεν το ανέφερα μέσα εκεί. Ε, δηλαδή νομίζω ότι είναι. Ε, εντάξει, δεν θα κοιτάξω σε μια εταιρεία τεχνικά την οποία δεν την ξέρω καθόλου. Οπότε προποθέτει, νομίζω, μια γνώση της εταιρεία πριν κάνει το οτιδήποτε. Εντάξει, εγώ σου βάζω αυτό στο fundamental κομμάτι, γιατί ε, θεωρώ θεμελιώδη στοιχείο το πλάνο της εταιρεία. Δηλαδή, η εταιρεία, χωρί ένα ε, ορθολογικό, ένα σωστό πλάνο ε, και μια σωστή ροή κατεύθυνση αυτού του πλάνου. Δηλαδή, να μου εξηγήσει ότι το πρώτο στάδιο, φίλε, είναι αυτό. Πρώτο στάδιο, θα κάνω την έρευνα πάνω σε αυτό το χάπι, α ε, δεύτερο στάδιο ε, θα κάνω τεστ ε, τρίτο στάδιο θα το περάσω στη φε, στο phase 3 πέμπτο στάδιο αφού γίνει στην αγορά μου ξεκαθαρίζει η εταιρεία ποιο είναι το πλάνο της και ποια στάδια θα ακολουθήσει οπότε ε, έχεις κατανοήσει όλη τη δομή της εταιρείας που είναι θεμελιώδη αυτό το πράγμα ε, Συμφωνώ και νομίζω ότι στην περισσότερη βιβλιογραφία αναφέρεται ως, ε, αυτό το κομμάτι στην θεμελιώδη ανάλυση Οπότε θα συμφωνήσω. Και... Πρώτη νίκη, κυρί... <laughs> κυρίε και κύριοι. Πρώτη νίκη εδώ πέρα. Κατοχυρώνεται στο Πολυβιό. <laughs> Ωραία, α προχωρήσουμε λίγο τώρα. Εντάξει, είδαμε λίγο το πλάνο, δηλαδή να ξέρουμε τι κάνει η εταιρεία. Βέβαια, υπάρχει και το trap, η παγίδα σε αυτό το concept. Δηλαδή, ότι μπορεί να πιστεύει ότι ξέρει τι κάνει μια εταιρεία. Το έχει πει πάρα πολύ ωραίο ο Warren αυτό, <laughs> ο Τον, το λατρεύει ο Warren το λατρεύω είναι μεγάλη λέξη. Ε, <laughs> ε, είναι ε, από τους εντός εγωγών γκουρού ξέρω εγώ που θα διαβάσει τη βιβλιογραφία του και θα το ψάξει ας πούμε, αλλά το λατρεύω είναι λίγο μεγάλη λέξη. Δεν μπορώ να σε στριμώξω πουθενά. <laughs> Κυρίω μου άρεσε πιο πολύ ο Μπέντζαμι Γκράχαν. Ο, ο, ο δάσκαλο. Ο δάσκαλος του, ναι. ναι, 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 ναι. Φοβερό. Έχω, εντάξει, όλοι... Όλοι, εντάξει, μην το βάλω τόσο γενικά, αλλά αρκετοί έχουμε πάρει το βιβλίο του, το Intelligent Investor. Εντάξει, είναι ναι. πολύ ωραίο, πολύ δύσκολο βιβλίο. Για δηλαδή, όποιο είναι αρχάριο, μην το πάρει. Μην το πάρει, αδεφε, εντάξει. Θα το βοηθήσει. Είναι γραμμένο πριν από 90 χρόνια. Ναι, είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβει αυτό το βιβλίο. Θα σε βοηθήσει, αλλά άμα δεν ξέρει τα βασικά, δηλαδή δεν θα καθίσει να σου εξηγήσει. Ε, Γενικού όρου, αυτό το βιβλίο θα σου πει τι είναι το ποιηρέσιο, α πούμε. Και μπορεί ένα αρχάριο να μην το κατανοήσει πλήρω. Αλλά είναι φοβερό βιβλίο. Όποιο έχει ασχοληθεί με επενδύσει και δεν το έχει διαβάσει ακόμα, να το διαβάσει. Θα δει μια ωραία ιδεολογία πίσω από τι επενδύσει. Συνεχίζουμε λίγο με τον Γόρι Μπάφετ και αυτό που ήθελα να αναφέρω, βέβαια. Mm -hmm. Που έχει πει και ο ίδιο και το έχει κάνει και με σχήμα. Βασικά το έχει κάνει αυτό ή το έχουν κάνει αυτοί που το έχουν ακούσει από αυτόν. Και είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι αυτό το σχήμα. Και στο κέντρο του κύκλου, του εσωτερικού κύκλου, είναι τα πράγματα που ξέρει. Που σίγουρα ξέρει, αδερφέ. Α πούμε, ασχολείσαι με εστιατόρια, ξέρει από εστίαση, αν έχει δικό σου εστιατόριο. Οπότε, σε αυτό το κύκλο μπαίνει όλο ο χώρο τη εστίαση, τη εξυπηρέτηση πελατών και ούτω καθεξή, που έχει άμεση επαφή και όντω ξέρει από αυτά τα πράγματα. Στο εσωτερικό του άλλου κύκλου, δηλαδή στο κενό που έχει αφήσει ο μικρό κύκλο και στο εσωτερικό του μεγάλου κύκλου που περιβάλλει όλο αυτό, είναι τα πράγματα που νομίζει ότι ξέρει. Και εκεί είναι η κύρια παγίδα. Δηλαδή, ε, να πέσει στην παγίδα που σου κάνει ο ίδιο ο εαυτό και ότι νομίζει ότι ξέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζει ότι ξέρει από την παραγωγή φαρμάκων που στην ουσία δεν ξέρει. Είναι ό,τι έχει ακούσει ε, και ό,τι έχει διαβάσει σε εισαγωγικά εντάξει, από εφημερίδε και από τα διάφορα. Δηλαδή δεν ξέρει actual πώ λειτουργεί μια φαρμακευτική. Δεν ξέρει για τι πατέντε, πώ λειτουργούν οι πατέντε και πόση διάρκεια μπορεί να έχουν αυτέ οι πατέντε και τι οικονομική επίπτωση θα έχουν στα οικονομικά του στοιχεία αυτέ οι πατέντε. Οπότε. Ε, α, ε, Οπότε αυτομάτω γίνεσαι ευάλωτο σε αυτή την επιλογή σου, γιατί δεν ξέρει κάποια βασικά στοιχεία. Ε, και το εξωτερικό είναι αυτά που δεν ξέρει καθόλου, και καλό είναι να μην πλησιάσει ποτέ. Ας πούμε. προσωπικά, δεν ξέρω ε, πώ μπορεί να γίνουν αυτά τα ταξίδια στο διάστημα, οπότε δεν μπαίνω. Είναι ένα high growth, ναι, φοβερό, αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι κάτι πειράματα που φεύγαν και γίνονται σαν λίγο πυροτέχνημα πάνω και φοβάμαι <laughs> πάρα <laughs> πολύ σε αυτό το τομέα. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Παιδικά τραύματα, Δημήτρη. <laughs> <laughs> Σου, Σου καθόρισε τη ζωή. Ναι, 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 ναι. Μακριά από το διάστημα, είπα. Ναι, μη πατήσει. <laughs> Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω πλάκα-πλάκα. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω όμως ε, γιατί το, το να ξέρεις τι δεν ξέρεις είναι λίγο φιλοσοφικό ερώτημα και πώς πώς ακριβώς το καθορίζεις το να ξέρεις τι δεν ξέρεις Ωραία ερώτηση Ωραία ερώτηση Κοίτα το καθορίζω σε φάση ότι δεν ξέρω πώς βγάζει τα λεφτά της Δηλαδή η φαρμακευτική Ναι μεν εντάξει πουλάει το, το, το φάρμακο το εμβόλιο και βγάζει τα λεφτά της αλλά... Όλη η διαδικασία για να το κατοχυρώσει αυτό το εμβόλιο δεν το ξέρουμε. Και ήδη τώρα βλέπουμε ότι έχουν ξεσηκωθεί όλα τα κράτη, Αμερική, Ευρώπη, και λένε να καταργηθούν οι πατέντε από αυτά τα εμβόλια για να γίνει πιο εύκολα η παραγωγή του. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ αυτέ τι επιχειρήσει. Τη Pfizer, τη Moderna. Ήδη βλέπουμε ότι μερικέ έχουν πέσει πάρα πολύ η Moderna, έπεσε πάρα πολύ από αυτήν την ανακοινώση και μετά. Οπότε ε, δεν θα ξέρει τι επιφυλάζει. Το μέλλον σε μια τέτοια απόφαση. Και μπορεί να έχει μια παραπάνω έκθεση σε αυτήν την εταιρεία βασισμένος σε κάποια στοιχεία που γνωρίζει η λυπή Οπότε ε, η επένδυση αυτομάτω αποκτά ένα παραπάνω ρίσκο από ό,τι θα έχει. Ναι, ναι. Οκ, okay, τα ακούω. <laughs> Ωραία. Οπότε, αφού είπαμε όλο αυτό το ψυχολογικό, πάμε να μιλήσουμε για πραγματικά οικονομικά, Δημήτρη. Οκ, okay, λοιπόν, εγώ βασικά ε, αυτά που ακολουθώ, είχα διαβάσει κάποια στιγμή το βιβλίο το Rule Number no. One του ε, Phil Town και ουσιαστικά αυτό είναι ένας μπούσουλας το οποίο ακολουθώ. Ε, να αναφέρω ότι το Rule Number no. One αναφέρεται στον κανόνα που έβγαλε ο ίδιος, γιατί είχε δύο κανόνες ο Warren Buffett και ο πρώτος κανόνας ε, είναι να μην χάσει ποτέ λεφτά και ο δεύτερο κανόνα είναι να μην ξεχάσει τον πρώτο κανόνα. Οπότε. Να σου πω. Fun fact. Νομίζω ότι το ξέχασε λίγο αυτό το κανόνα ο Warren Buffett τώρα τελευταία. Εντάξει, κοίταξε. Είναι και λίγο 90 χρονών. Πώ είναι, 80 Μακριά από αεροπορικέ παιδιά. Ναι, και ουσιαστικά αυτό έχει ένα μπούσουλα μέσα. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο και διαβάζεται σχετικά εύκολα. Ουσιαστικά, επειδή ε, τα βιβλία του Benjamin Graham και το Intelligent Investor και το Security Analysis που είναι και τα δύο φοβερά είναι ε, λίγο δύσκολα να διαβαστούν οπότε προτιμώ αυτού του είδους τα βιβλία όπως το Rule Number One και ε, ε, είναι και ένα άλλο τώρα το οποίο με διαφεύγει ο τίτλος του ε, William O'Neill νομίζω λέγεται ε, εντάξει θα το βάλουμε στην περιγραφή αυτό το βιβλίο ε, ναι, και ουσιαστικά ο Phil αναφέρει ότι πρέπει καταρχήν να ξέρει την εταιρεία σου, όπω προείπε. Okay? Πρέπει να, να γνωρίζει τι κάνει. Και όταν γνωρίζει τι κάνει, πρέπει να, να, να διακρίνει τέσσερα modes. Ε, στα αγγλικά το mode είναι όταν χτίζανε στο μεσαίωνα το κάστρο, γύρω-γύρω βάζανε αυτή την τάφρο που ήταν, εγώ, μέσα οι κροκόδηλοι στα καρτούν που έχει, α πούμε. Ακριβώ, ακριβώ. <laughs> Και ουσιαστικά αυτό θα κάνει την, την, εταιρεία να μην είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη από ανταγωνιστέ ώστε να τη ρίξουν από εκεί που είναι. Και, οπότε πρέπει να αναγνωρίσει ε, τέσσερα modes πάνω στην εταιρεία την οποία ψάχνει, έτσι. Είναι το, το brand mode, το secret mode, το toll mode, το switching mode και το price mode. Οκ. Okay. Για εξήγησα τα μας λίγο αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το brand mode είναι ε, ε, ουσιαστικά η βαρύτητα του brand μια επιχειρήσης, οκ. Okay? Ε, το όνομα που έχει η εταιρεία στην ναι, αγορά. Ναι, ναι. Πέ, που, πόσο βαρύ είναι το όνομα που Που, που λέμε. παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί ουσιαστικά ε, είναι κάτι το οποίο είναι μη μετρήσιμο. Και... Ε, όταν, όταν βγάζουν ας πούμε ότι ε, η Apple ας πούμε, έχει το πιο ακριβό brand ας πούμε, είναι λίγο υποκειμενικό το πόσο μπορεί να κοστίζει έχουν μέσα στα, στα λογιστικά τους ένα κόστος οι εταιρείε για, τα, για το brand τους ε, Νομίζω είναι το good willing Νομίζω έτσι είναι στον ισολογισμό τους Κάπως έτσι είναι στ, η... στην, ε, ε... Γράφεται είναι στα asset στο. Ναι, στο ναι, το ναι, 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 ναι. Would Εκεί πέρα. Mean. Είναι στα μη, ε, μη non-fungible ε, ε, assets, κάπω έτσι, νομίζω. Intangible assets. Ναι, αλλά είδες, όταν είπε για branding, σκέφτηκε κατευθείαν όμω την Apple. Ναι, ναι, Οπότε, ναι, προφανώς, προφανώς. οπότε δικαιολογείται που τη θεωρούν ότι έχει ένα brand ακριβό και ότι mm. είναι mode αυτό. Κοίταξε και η Nike είναι από αυτές τι εταιρείε, η Disney. Η Coca-Cola είναι πάρα πολλέ. <laughs> ναι, ναι, ναι. Και κυρίω μην παρεξερευτείτε που θα δείτε πολλέ blue chip εταιρείε να είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, 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 ναι. Γιατί ουσιαστικά ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο mode, ήταν καλή πάσα. <laughs> στο secret mode. Και ουσιαστικά είναι και το, ε, αυτό που κάνει μια, ε, μια εταιρεία. πώς το λένε, όταν έχει κάποια μυστικά, α το πούμε. Που δεν, μπορούνε, που δεν γνωρίζουν κάποιοι άλλοι, όπω πατέντε ή κάποια εταιρικά μυστικά, τα οποία είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Όπω α πούμε οι φαρμακευτικέ και ε, ε, καλό παράδειγμα άλλο είναι η Coca-Cola, α πούμε. Που ένα Ουσιαστικά η συνταγή τη είναι λίγο μυστική, α πούμε. Καλά, και το άλλο, το secret που μπορούμε να το βάλουμε σε αυτό είναι και το codec που έχει μια εταιρεία και δεν μπορεί να την γράψει άλλη. Α πούμε, η Disney, τα παιδικά τη Disney δεν μπορεί να τα βρει πουθενά άλλου. Τα έχει μόνο η Disney. Ναι. Mm. Ε, ουσιαστικά οι πατέντε, ναι. Ε, Δεν μπορεί α... να φτιάξει μια άλλη εταιρεία το Mickey Mouse. Τέλο. Ναι. Είναι κατοχυρωμένο. Ακριβώ. Ε, το επόμενο, το τρίτο mode είναι το tall mode, που ουσιαστικά είναι το πόσο κατέχει μια εταιρεία την αγορά. Okay. Ε, παραδείγματα εδώ πέρα, μπορεί να βάλει την Nestle α πούμε, που είναι κολοσσός στα ε, τύπου φαγητά και γαλακτοκομικά προϊόντα κτλ. Τη Pepsi. Και την Exo... Pepsi. Pepsi, ναι. Έχει πάρα πολλέ μάρκες uh, κάτω από αυτήν. Ναι, ναι, όντω, όντω. Αλλά εγώ θα, πιο πολύ σε, αυτό, σε αυτό θα, το παράδειγμα θα έβαζε την Coca-Cola πάλι παρά την Pepsi. Ε, ή την Exxon Mobil, η οποία στο τομέα τη και αυτή είναι. Κατέχει την αγορά ουσιαστικά. Δηλαδή σε αυτή την κατηγορία η εταιρεία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της αγοράς που αναφέρεται σε αυτό το αντικείμενο που πουλάει. Δηλαδή, μπορεί να είναι δύο εταιρείε που πουλάνε ανθρακούχο νερό, αλλά η μία να κατέχει το 80% τη αγορά και η άλλη να κατέχει μόνο το 20%. Ακριβώ αυτό. Και, και επίση, ε, αν αυτή η εταιρεία ε, παίρνει και κομμάτια από άλλε αγορέ. Mm. Δηλαδή, όχι μόνο στο ανθρακούχο νερό, να πάει και στα πατατάκια, α πούμε. Ε, αυτό θα πρέπει να την κάνει ουσιαστικά να είναι λιγότερο ευάλωτη, γιατί ουσιαστικά ε, κάνει diversification στι επενδύσει τη κτλ. Ε, ναι. Ουσιαστικά την κάνει πιο δυνατή, α αυτό, αυτό είναι το, πράγμα, το, το ατού τη. Όταν δεν εξαρτιέσαι από μόνο μία ροή εισοδήματο, το και σε προσωπικά. Δηλαδή, αν δεν εξαρτιέσαι μόνο από τη δουλειά σου, σε βάλω να χάσει τη δουλειά σου. Έτσι. Αν έχει τη δουλειά σου και έχει και εισόδημα από ακίνητα, έχει δύο πηγέ εισοδήματο. Δηλαδή, δεν είσαι τόσο ευάλωτο. Πόσε πιθανότητε είναι να τα χάσει και τα δύο κατευθείαν. Ναι, ναι. ναι. Μειώνονται οι πιθανότητε. Ακριβώ. Αυτό κάνουν και εταιρείε όταν μπαίνουν και σε άλλε αγορέ μέσα ή διάφορα προϊόντα. Ναι, ναι, ακριβώ. Ε, το επόμενο mode είναι το switching mode, το τέταρτο. Και ουσιαστικά είναι πόσο είσαι εξαρτημένο από μία επιχείρηση. Δηλαδή, α πούμε, η Google. Ε, Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Bing και το DuckDuckGo α πούμε, για search. Ε, είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι είναι αυτά. Η... Είναι μηχανέ αναζήτηση. <Ρι> <Ρι> ε, ή τη Microsoft, α πούμε, που εντάξει, όλοι οι υπολογιστέ έχουν. Η πλειοψηφία των υπολογιστών έχουν Windows, ok. Και μετά είναι και τα Xbox και όλα τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι ουσιαστικά σχεδόν μονοπόλιο στι αγορέ Και Κοιτάξτε, από ό,τι καταλάβατε τώρα και εσεί μας ακούτε, είναι ότι δεν είναι περίεργο που αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες εταιρείε όλη αυτή την ώρα. Δηλαδή Microsoft, Apple, Coca-Cola και όχι καμία high growth και κάποια εταιρεία που τώρα βγήκε στο προσκήνιο. Γιατί, yeah. αυτές οι εταιρείε έχουν αυτά τα συστατικά που ανέφερε ο Δημήτρης πριν. Έχουν, όλα, έχουν όλο, έχουν αυτό το πακέτο, οπότε τις κάνουν εταιρείε που fundamental είναι πάρα πολύ δυνατές. Και αυτό ανταποκρίνεται και στη τιμή των μετοχών τους και σε όλα τα στοιχεία τους που έχουν στην αγορά. Στο Market Cap και ούτω κάθε τεξής. Mm -hmm. Ακριβώς. Ε, το, το τελευταίο mode, για να τελειώνουμε με τα mode και λίγο, ε, είναι το Price Mode. Και ουσιαστικά είναι το πόσο εύκολο μπορεί κάποιος ανταγωνιστής να μπει σε Price War με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Okay? Δηλαδή να, να ρίξει την τιμή λιγό, ε, κάτω από την... Ε, ε, τιμή που πουλάει αυτή η εταιρεία. Ε, παραδείγματα εδώ πέρα, για να το εξηγήσω καλύτερα, είναι ας πούμε το Lidl της Γερμανίας, που ουσιαστικά οι τιμές του είναι πάρα πολύ χαμηλέ και το business model του βοηθάει στο να μην εξαρτάται το Lidl, να, να μην ε, ουσιαστικά έχει δύναμη για να αποφασίσει ούτε ο καταναλωτής, γιατί αλλάζει τα προϊόντα του συνεχώς μέσα, αλλά ούτε και ο ε, προμηθευτής, γιατί ακριβώς αυτό, αλλάζει τα προϊόντα του μέσα και ουσιαστικά δεν μπορούν να ε, το, του επιβάλλει εντό εισαγωγικών ούτε ο πελάτης ούτε ο προμηθευτής ε, το τι να πουλήσει και σε τι τιμέ να τα πουλήσει. Είναι αυτό που λέμε ε, έχει το πάνω χέρι στον ανταγωνισμό αρχικά με, με τις, με τα άλλα σούπερ μάρκετ ας πούμε και, με το Lidl. Έχει μια οικονομία κλίμακος δικιά της που ρυθμίζει τις τιμές όπως μπορεί και όπως θέλει γιατί έχει αυτά τα εργαλεία και τρώει του αντιπάλου στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, δύσκολο θα πάει ένα τοπικό σούπερ μάρκετ να ανταγωνιστεί το Lidl σε τιμέ. Δεν μπορεί. Γι' αυτό τα mm -mm -mm. Γι' αυτό τα βρίσκουμε και σε, μικρό... και σε, μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό τα βρίσκουμε και σε μεγαλύτερη τιμή στα σούπερ μάρκετ. Ε, και αυτό που είπε στου παραγωγού. Mm -mm. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι από του μεγαλύτερου μεσάζοντε στην Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει. Που, τι να πάει ο παραγωγό που είναι ατομικά μόνο του να διαπραγματευτεί εκείνη τη τιμές. Οπότε είναι ένα mod, mm. ναι. Πολύ δυναμικό. Ε, σαν λεπτομέρεια, fun fact, ας πούμε, εδώ πέρα, είναι ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το ξέρεις πολύ βιαίο, ε, είχε έρθει το Walmart στην Ευρώπη για να ανοίξει καταστήματα και είχε πάει στη Γερμανία και απέτυχε παταγωδός. <laughs> ε, εγώ, εγώ το, ε, δεν θυμάμαι ακριβώ τη χρονολογία που είχε γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι ίσω βοήθησε και η παντοδυναμία του Λίτλ και του Άλντι σε... Κοίτα, σε το είναι πέρα. και το mindset που έχει η κάθε αγορά. Δηλαδή, η αγορά τη Αμερική, το αγοραστικό κοινό εκεί mm. πέρα, σκέφτεται διαφορετικά με το, με το αγοραστικό κοινό εδώ πέρα στην Ευρώπη. Ε, στην Αμερική είναι λίγο τη υπερβολή, έτσι. Δε, δε, πάνε να πάρουν γάλα και mm. παίρνουν ένα μπετόνι γάλα, λες και είναι πετρέλαιο, να πούμε. <laughs> Έλεγα, ρε παιδιά, πώ το <laughs> πείτε. Ή γίνεται μια πανδημία και το πρώτο που τελειώνει είναι το χαρτί του Αλέξανδρου. Yeah, ναι, αυτό είναι παγκόσμιο, πιστεύω. <laughs> Δεν ξέρω γιατί όλοι τρέξαμε <laughs> για αυτό το πράγμα. <laughs> ίσως ίσως ε, Κοίταξε. ίσως από το inflation που θα ερχόταν, ε, το, το fiat currency, το δολάριο και το ευρώ θα γινόταν τόσο άχρηστο όσο το toilet paper. Οπότε θα είχαμε παραπάνω χρήματα. Oh, oh, oh. Ευθύ χτύπημα στην, στο, στο σύστημα. σύστημα. Αυτό, Δημήτρη. <laughs> ε, λοιπόν, κλείνοντα αυτά τα, τα modes, τα εξηγήσαμε. Ε, ένα, το επόμενο step, το οποίο ουσιαστικά περιέχει τα, την ανάλυση ξέρω, μιας εταιρεία, είναι αυτό που αναφέρει ο Phil Town ως η πέντε μεγάλη αριθμή και μετά είναι να κοιτάξει κάποιος ε, το, το management της εταιρείας γιατί ουσιαστικά το management καθορίζει και τη φιλοσοφία της εταιρεία. και ουσιαστικά μετά το τελευταίο βήμα που ε, πρέπει να κάνει κάποιος για να σύμφωνα με τη φανταμένη ανάλυση και το βιβλίο του Town είναι να πάρει την μετοχή της εταιρεία σε κάποιο margin of safety σε μια ε, τιμή undervalued η οποία ουσιαστικά θα του ε, δώσει ένα προβάδισμα σε μελλοντικά ε, capital gains Ωραία, έθεσες πάρα πολύ ωραία το δρόμο οπότε πάμε να δούμε αυτούς τους αριθμούς που λες τους πέντε μεγάλους αριθμούς Έτσι. Ωραία, λοιπόν είναι, το πρώτο είναι το return on investment capital και ουσιαστικά αυτό εδώ και πέρα είναι ένας αριθμός αυτός δηλαδή είναι ένας αριθμοδείκτης στην ουσία mm. που δεν το κοιτάνε πάρα πολύ και δεν αναφέρονται και σε όλα τα βίντεο που έχω δει στο youtube και στα δικά μου βέβαια δεν το έχω αναφέρει ναι. Για εξήγησέ τον λίγο, είναι ενδιαφέρον δείκτη. Ε, είναι το πόσο, ε, πόσο καλά μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματά τη για να παράγει returns. Ουσιαστικά αυτό μα δείχνει. Είναι η απόδοση των κεφαλαίων τη. Σε ελεύθερη μετάφραση. Ναι. μετάφραση στα ελληνικά. Ναι. Ε, έχει, καθορίζεται από μια μαθηματική φόρμουλα, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, στα περισσότερα financial statements που ψάχνει κάποιο όταν παίζει το site μια επιχείρηση, ε, νομίζω είναι εκεί πέρα. Δηλαδή είναι στάνταρ και στα financial statements. Ναι, ναι, νομίζω είναι και στο Yahoo Finance. Ε, ναι, μπορεί ναι, το μπορεί να το βρει στο statistics εκεί πέρα. Ε, Γράψτε μου λίγο στα σχόλια να δω πώ το έχουν κοιτάξει αυτόν τον αριθμό δείκτη, Γιατί είμαι πολύ περίεργο για να δω. <laughs> και τον Gallup. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το δεύτερο αριθμό είναι το Sales Growth Rate, που ουσιαστικά είναι ο αριθμό ανάπτυξη των ε, πωλήσεων. Είναι πώς θα λέει, εξηγείται από μόνο του. Το τι ε, σημαίνει. Και είναι ένα στοιχείο που κοιτάω πάντα. Ε, κοιτάω πάντα. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι πωλήσει, τα έσοδα που έχει, τα γενικά έσοδα εταιρεία είναι πιο καλά να τα κοιτά από ότι ε, τα κέρδη. Γιατί οι εταιρείε. Εντάξει, εδώ μαγειρεύουμε εμεί τα δικά μα κέρδη, ρε παιδιά. Δεν θα τα μαγειρεύουν οι εταιρείε κολοσσοί Ποιο θέλει να πληρώνει παραπάνω φόρου από ό,τι το αναλογούν ή παραπάνω φόρου. Ε, Όλε κοιτάνε να κόψουν κάτι. οπότε τα έσοδα δεν γίνεται να τα θα τα παρουσιάσει. εκεί δείχνει μια καλή ανάπτυξη στην εταιρεία οπότε είναι καλό να εκτάμε πόσο αυξάνονται αυτά τα κέρδη ε, λάθος είναι καλό να βλέπουμε πόσο αυξάνονται αυτά τα έσοδα σωστό, σωστό. Ε, θέλω τώρα να μου πεις εσύ τι Α, είναι μάλιστα. το Earnings per share λοιπόν αυτό είναι τα κέρδη αναμετοχή δηλαδή Παίρνει στα συνολικά κέρδη που έχει μια εταιρεία, στα δείχνει στο στο income statement η εταιρεία της. Είναι το bottom line τα earnings. Δηλαδή όποτε ακούσετε σε μια συνέντευξη ή διαβάζετε σε ένα αγγλικό άρθρο και πουν το bottom line της εταιρεία ήταν 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι τα κέρδη. Γιατί βρίσκονται κάτω κάτω στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οπότε το λένε οι ξένοι bottom line. Και το first line, front line, δεν θυμάμαι πώ λέγεται ακριβώ, είναι τα έσοδα. Mm -hmm, mm -hmm, ακριβώ. Οπότε παίρνει αυτό το net income, καθαρά έσοδα, το διαιρεί με το shares outstanding, δηλαδή το σύνολο όλων των μετοχών τη εταιρεία και βλέπει πόσο αναλογή κέρδη αναμετοχή. Mm -hmm, mm -hmm, ακριβώ. Οπότε σε αυτό βλέπει, ε, αν αγοράσει αυτή τη μετοχή, πόσα κέρδη από την εταιρεία παίρνει. Ακριβώ. Περνά το μάθημα. Oh. <laughs> λοιπόν. θέλω, θέλω παλαμάκια να μου βάλει εδώ πέρα. <laughs> Θα σου βάλω αυτό το ηχητικό που είναι το. ο oh! <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> λοιπόν. Το τέταρτο ε, νούμερο indicator, α πούμε, που τσεκάρει σε μια εταιρεία, σύμφωνα πάντα με το fill Town. Εντάξει, okay, είναι το δικό του μοντέλο αυτό. Εντάξει, ε... είναι κλασικό μοντέλο, δεν είναι μόνο για το Field Town. Δηλαδή, ε, και αυτό δεν έχει πει κάτι εξωπραγματικό. Είναι στάνταρ πράγματα, παιδιά. Αυτά δεν, δηλαδή, δεν τα έχει ανακαλύψει αυτό. Είναι στάνταρ, όλοι τα κάνουν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Απλά αυτό ε, τα έχει κάνει το δικό του πακέτο, α πούμε. Έχει βάλει ναι, το δικό του μπούσουλα για να προχωρήσει. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ε, μου κάνει εντό εγωγικών εντύπωση που δεν ε, μιλάει καθόλου για το EBITDA ή για κάποια άλλα indicators τα οποία είναι και αυτά πολύ διάσημα ας πούμε και χρήσιμα για να τα κοιτάει Εντάξει, εγώ πιστεύω επειδή το έμπιτα είναι λίγο πιο συσσαγωγικά περίπλοκο για τον απλό mm -hmm. άνθρωπο να πάει να το δει δεν μπορεί να μην το καταλάβει ακριβώς αλλά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμό αριθμός για τις εταιρείε και ειδικά για τις εταιρείε που κάνουν μεγάλες επενδύσεις ή έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία σε φάση κτίρια, οχεία και ούτω καθεξής. Ε, και γιατί? γιατί? μέσα σε αυτόν τον αριθμό των έπειτα, που είναι κέρδη προ ε, φόρων, τόκων και αποσβέσεων, είναι αυτή η τελευταία λέξη που είπα, αποσβέσεις, που είναι ένα σε εισαγωγικά εικονικό έξοδο της εταιρεία. έτσι. Δηλαδή δεν είναι actual ε, έξοδο φεύγει τα ταμεία της, αλλά είναι τα περιουσιακά στοιχεία της που με τον χρόνο πέφτει η αξία τους, πάρει για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο. Μόλι βάλει το κλείδι μέσα, έχει πέσει 25% κάτω η αξία τη. Κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να πουλήσεις το αυτοκίνητό σου στην ίδια τιμή που τα αγόρασες. Οπότε αυτό λογιστικά οι εταιρείε το κάνουν με τις αποσβέσεις και το δείχνουν στον, ε, στον ισολογισμό τους και στα οικονομικά τους στοιχεία ως εξοδα Ακριβώ. Mm -hmm, mm -hmm, ακριβώς. Ο, ναι, οπότε μεγάλε εταιρείε με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία θα παρουσιάσουν και κάποια έξοδα όπως ξαναείπα ε, σε εικονικά που αυτό θα αποτυπώνεται στα κέρδη τους που στην ουσία δεν, δεν τρώει τίποτα τα κέρδη του. Απλώ τρώ, τρώει από την περιουσία του. Mm. Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. Ε, το τέταρτο. Ε, νούμε, νούμερο, indicator, ξέρω εγώ που έχει ο Phil Tower. Αριθμό δείκτη, εντάξει. Αριθμό δείκτη, ακριβώ. Ε, είναι το book share, book value per share. Ε, το οποίο ουσιαστικά ε, Βγαίνει από το όταν πάρεις το ε, total equity. Ε, πώς το μεταφράζουμε αυτό στα ελληνικά, ε? Κοίτα, βασικά το book value είναι η λογιστική αξία της εταιρεία. Έτσι είναι oh, στα, καλώ, στα ελληνικά. Είναι η λογιστική καλώ. αξία. Δηλαδή πόσο αξίζει η εταιρεία στα χαρτιά. Οπότε η λογιστική αξία αναμετωχεί. Έτσι ακριβώς. Ωραία, ωραία. Μ' άρεσε, μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ε, αυτό είναι και μετά ένα ακόμα σημαντικό ε, indicator είναι το free cash flow. Okay. Ε, free cash flow growth rate πιο συγκεκριμένα για το πόσο ε, αυξάνονται ή μειώνονται τα διαθέσιμα χρήματα που έχει μια εταιρεία στα ταμεία της. Ακριβώς. Κοίτα, το cash flow statement γενικά είναι το αγαπημένο μου. Είναι το πιο δύσκολο. <laughs> είναι το πιο δύσκολο να το μάθεις γιατί... Ε, δεν έχεις μπει σε αυτή τη λογική ακόμα δηλαδή μπορείς να δεις πωλήσεις, ε, έξοδα, έσοδα και τα λοιπά και να, και να βγάλεις νόημα αλλά το cash flow statement δηλαδή η χρηματορροή της εταιρεία, είναι κάτι που δεν το έχουμε γενικά στο μυαλό μας δεν το έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολύ και όταν το δεις πρώτη φορά δηλαδή εγώ όταν άνοιξα ένα cash flow statement χωρίς να ξέρω τίποτα δεν καταλάβα και τίποτα εντάξει λογικό είναι <laughs> αλλά προσπαθώντας ε, και εξασκώντας συνέχεια γνώσεις μου πάνω σε αυτό, κατάλαβα τι είναι και είναι ε, να το εξηγήσω π πάρα πολύ απλά είναι πως είμαστε εμείς οι άνθρωποι ε, είναι το αίμα στην εταιρεία, δηλαδή είναι τα χρήματα, πως πηγαίνουν στην εταιρεία τι διαδρομή ακολουθούν που φεύγουν, που έχει διαρροές δηλαδή φεύγουν τα χρήματά της, έξοδα σε διάφορα στάδια της εταιρείας, στη λειτουργία της στις επενδύσεις της, στα οικονομικά της, γιατί έτσι χωρίζεται το cash flow statement, έχει τρία στάδια και στο τέλος σου βγάζει, δεν σου βγάζει η εταιρεία, αυτό το υπολογίζει μόνος σου. Ουσιαστικά γιατί δεν το έχω δει σε κάτι πιο cash flow statement να μου λέει το free cash flow. Αλλά στην ουσία στο τέλος μπορείς να βγάλεις ποια είναι τα πραγματικά ε, ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρεία. Γιατί στο μπορεί να έχεις ένα income statement που να, είναι, να μην έχει έσοδα, να, να μην έχει <coughs> Μπορεί να δει ένα income statement που να μην έχει κέρδη, να έχει ζημία. Αλλά να πα να δει το cash flow statement και να δει ότι στην πραγματικότητα έχει μια χαρά κέρδη η εταιρεία. Δηλαδή έχει ε, χρηματικά διαθέσιμα μέσα. Είναι, είναι λίγο blown mind αυτό που είπα τώρα. Αλλά ναι, παιδιά, εταιρείε που παρουσιάζουν ε, ζημίε μπορεί να έχουν πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα στα ταμεία του. Είναι διαφορετικά ένα μετά Κοίταξε, το cash flow statement είναι λίγο πιο περίεργο, γιατί αν και το ο ισολογισμός και το income statement είναι πιο παλιά ε, financial statements, το cash flow είτε, αν θυμάμαι καλά, είτε ξεκίνησε να υπάρχει, να υφίσταται, είτε ξεκίνησε να είναι υποχρεωτικό τις μεγάλες εταιρείε να το βάζουν στα, στα report τους, ε, το 70. Οπότε είναι ένα statement, το οποίο είναι 50 χρονών, και μερικές εταιρείε ε, χρειάζονται μόνο από τις μεγαλύτερες εταιρείε να έχουν ε, cash flow statement και όχι από τις μικρότερες ας πούμε δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο Εταιρείε του δίκτυου Russell 2000 θα έχουν cash flow statement. Έχουν, έχουν. Έχω δει πάρα πολλοί high growth εταιρείε να έχουν κανονικά. Οκ, okay, τότε ουσιαστικά νομικά εμπίπτουν στι μεγαλύτερε εταιρείε. Καλά, εντάξει, για να μπουν και μέσα στο χρηματιστήριο δεν είναι τίποτα μικρέ. Ακριβώ, Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Θα διόρθωνα τον εαυτό μου, ναι. <laughs> <laughs> ε, ναι είναι, είναι, αρκετά δύσκολο και ουσιαστικά το, το cash flow statement βγαίνει από τα ήδη υπάρχοντα ε, balance sheet και income statements με κάποιε εντό εγγραφών πράξει και μετατροπέ. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, και κάποιο άλλο επεισόδιο. Εντάξει, είναι καλύτερα κατηγορημένα ε, και Άκριβος. πιο συγκεντρωμένα ανατομή τη επιχείρηση ε, τα χρήματα, πώ διανέμονται και έχει μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, μπορεί μέσα από αυτό το statement να δει πού εμορραγεί η εταιρεία, πού χάνει λεφτά. Μπορεί να χάνει στη λειτουργία τη, μπορεί να χάνει στι επενδύσει τη, μπορεί να χάνει στα οικονομικά τη. Οπότε ξέρει ότι κάπου αυτή η εταιρεία έχει ένα πρόβλημα και το ελέγχει λίγο παραπάνω. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, τώρα η επόμενη κατηγορία που επόμενη κίνηση βασικά στα, στα στάδια ανάλυση μια εταιρεία σύμφωνα με το Fill είναι το management, okay, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και πριν, να περάσουμε τσεκά... mm -hmm. πριν περάσουμε στο management. Πριν περάσουμε στο management. Θα ήθελα να πούμε λίγο τους mainstream αριθμοδείκτες. Δηλαδή, αυτούς που όποιος ανοίξει τη σελίδα του Yahoo Finance θα πάει να δεί κατευθείαν. Ποιο είναι ο νούμερο ένα δείκτης. Quiz. Γράψτε. Περίμενε. Μισό δευτερόλεπτο Να δούμε ποιο θα μας γράψουν yeah, από κάτω. Yeah. Και είμαι σίγουρος ποιο θα είναι. Το γράψατε. Το γράψατε. Έλα εσύ ο τελευταίος πιο γρήγορα. <laughs> λοιπόν πες μου Δημήτρη ποιος είναι. Να δω αν έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Το PE ratio. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. <laughs> το price to earning ratio. Το οποίο μας δείχνει την αναλογία αυτού που πληρώνουμε με αυτό που παράγει, με ποια κέρδη παράγει. Δηλαδή, πόσο παραπάνω πληρώνουμε μία μετοχή από αυτά που μας δίνει. Το earning Per που μου είπε πριν, το βάζουμε μέσα σε αυτόν τον Ε, Παιδιά, μόνο με το P-Ratio δεν βγάζεις συμπέρασμα για μία εταιρεία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι... Ε, Παράδειγμα, τώρα που βρίσκεται στο μυαλό, η Apple είναι ακριβή μετοχή αν έχει πει ratio στο 30, ενώ ε, μια άλλη μετοχή που έχει πει ratio στο 20 ε, δεν είναι τόσο ακριβή. Μπορεί να είναι πιο ακριβή άλλη μετοχή. Πρέπει να το κοιτάμε ανά το sector πρώτα, δηλαδή να συγκρίνουμε το πει ratio ανά το τομέα που ασκείται αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή να βάλω τη Microsoft, την Apple μαζί με τη Microsoft, μαζί με, την, ε, ε, μαζί με το Netflix, με, όλε όλες τις τεχνολογικές εταιρείε και θα δω, θα συγκρίνω αυτά τα πει ratio και άλλα στοιχεία φυσικά, αλλά μόνο έτσι θα καταφέρω να βγάλω ένα σωστό συμπέρασμα. Δηλαδή μην βλέπουμε αριθμού 30, 40, 80, πόσο έχει Amazon. Oh, δεν έχω ιδέα. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και να λέμε, ό, oh, είναι ακριβέ εταιρείε. Όχι, πρέπει να το ψάξει λίγο καλύτερα. Και ο άλλο mainstream mm. είναι ο price to sell ratio, δηλαδή η τιμή προ τι πωλήσει που έχει η εταιρεία. Εκεί ψάχνουμε Συνήθω τιμέ κοντά στο ένα. Δηλαδή, μα αρέσει να είναι όσο πληρώνουμε, τόσο να έχει και σε πωλήσει η εταιρεία. Και νομίζω είναι αυτά. Καλύψαμε τη βασική ενοιολογία από αυτά τα αρέσιο, με αυτά τα δύο που ανέφερα. Mm. Εντάξει, μίλησαμε λίγο παραπάνω για το cash flow statement, δεν μίλησαμε τόσο για τον ισολογισμό. Αλλά κάτσα κάνω προμοτάρω λίγο τον εαυτό μου. Μπορείτε να δείτε στο FF Project το κανάλι μου που έχω ανεβάσει τρία βίντεο για πώ αναλύουμε μετοχέ. <laughs> Αν δεν ευλογείς τα γένια σου Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς Οπότε πάμε Δημήτρη να μιλήσουμε για το management Που είναι ένας τομέας που στην αρχή δεν το κοίταγα καθόλου Ναι, είναι λίγο ε, underrated ξέρω εγώ ε, τομέας Καταρχήν να σημειώσω ε, πολύ καλά προείπες ότι Βασικά εγώ θα συμπληρώνω σε αυτό που είπες πριν ότι ε, κανένας δείκτης από μόνος του δεν είναι ο χρυσός δείκτης που θα μας δείξει ξέρω εγώ, ακριβώ τι γίνεται μέσα σε μια εταιρεία. Ε, και γι' αυτό κοιτάμε αρκετού δείκτε μαζί. Γιατί δεν υπάρχει. Ακόμα και τα fundamentals είναι ακόμα σχεδόν υποκειμενικά το πώ θα τα δει κάποιο. Και, σύμφωνα και, και τώρα που ανέφερα την υποκειμενικότητα, θα περάσουμε και στο management. Γιατί α πούμε ε, είναι. Αρκετά υποκειμενικό το πώς ε, θα δεις και θα μελετήσεις το management μιας επιχείρησης. Γιατί ουσιαστικά μπορείς να, πεις ότι, ε, μπορείς να δεις το CEO και μπορείς να δεις ότι ε, στα, ε, στα reports που βγάζει μια εταιρεία βγάζει ας πούμε και το όραμά του ή το πώς πήγε η το πω ή ξέρω εγώ ένα letter για τους ε, shareholders. αυτό είναι πολύ διάσημος ο Warren Buffett ε, το κάνει αυτό. Ε, ε, και και εκεί πέρα μπορείς να δεις ας πούμε και το, το πώς βλέπει την επιχείρηση, τους στόχους του και ε, τα σχετικά. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να δει, πούμε, το... τι απολαβές που έχει ο... ο CEO. Δηλαδή, ας πούμε, ε, είναι πολύ motivated για να πετύχει η επιχείρηση αυτή, ή απλά, ας πούμε, ε, το κάνει για να παίρνει απλά τα λεφτά του και να φεύγει. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και υπάρχουν και πάρα πολλοί που ουσιαστικά πληρώνονται λιγότερα και έχουν περισσότερα ουσιαστικά να το πούμε ότι οι επιχειρήσεις ε, η CEO κυρίως και η management team πληρώνονται εσωτερικά με options ε, της επιχείρησης okay? οπότε εάν φτάσεις την ε, επιχείρηση σε μια ε, ε, τιμή ε, ανώτερη τιμή ξέρω, που έχει, σύμφωνα με το strike price των options ε, τότε παίρνεις μπορείς να κάνεις exercise το contract options που έχεις αλλά αυτά είναι για άλλο <χει> επεισόδιο απλά το αναφέρω εδώ πέρα και ουσιαστικά μπορείς να πάρεις τις συμμετοχές σε πολύ καλύτερη τιμή ε, Πώς το λένε Από αυτή που υπάρχει τώρα και μπορεί να την πουλήσεις κατευθείαν Και να βγάλεις ένα μεγάλο κέρδος που το κάνουν πάρα 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 πολύ Και το Ακριβώς. έχω, δει, το έχω ζήσει και επηρεάζει και αρνητικά την άποψη που έχει ο, ο καθένα μα για την εταιρεία, γιατί όταν βλέπουμε να πουλάνε έτσι οι εσωτερικοί, οι insider συμμετοχέ. Αλλά στην ουσία, εντάξει, πρέπει να το δει αυτό. Δηλαδή, αν είναι πάνω στο συμβόλαιο του, γιατί να μην το κάνει, ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Αφού δεν τι είχε από πριν του, την έδωσαν και. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή, ό,τι θε. Κράτατε ή πουλάτε. Τέλο πάντων. Μπορεί όμω, πιστεύω, να το δει και από τι δύο μεριέ. Δηλαδή, α πούμε ότι α πούλησε, οπότε φοβάται ή α πούλησε και έφτασε το στόχο τη. Δηλαδή, γι' αυτό, γι αυτό είναι ε, λίγο υποκειμενικό το πώ θα το δει. Πούμε... Είναι ένα καμπανάκι. Είναι ένα καμπανάκι που ακριβώς. το ακού και εσύ το αξιολογεί. Εντάξει, δεν το λέω ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο. Είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να το δει. Επίση, πρέπει <laughs> να δει λίγο και το background που έχει αυτό ο μάναζερ. Δηλαδή. Ηταν ε, σε άλλη εταιρεία. Είχε κάποιο ρόλο σε άλλη εταιρεία. Ηταν πάλι CEO σε μια άλλη εταιρεία. Πώ πήγε αυτή η εταιρεία, mm. Δηλαδή, τι story έχει από πίσω του, ε, Μπορεί ένα να ψάξει το story του να δει ότι έκανε απάτε. Οπότε λε, εντάξει, ρε, φίλε δεν έχει τόσο ε, φερεγκαιότητα σαν άτομο. Και θε να βάλει τα λεφτά σου κάπου που ο ευθύνων νου δεν έχει φερεγκαιότητα. Ε, Σαφώ και όχι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το κοιτάμε. Δεν, δεν ξέρω αν θυμάσαι πολύ, Βιέ. Ε, ε, ήταν ένα CEO, δεν θυμάμαι το όνομα του ακριβώ, που ήταν από μια φαρμακευτική που έβγαζε φάρμακα για του καρκινοπαθεί. Τα οποία τα ανέβασε, α πούμε, τα φάρμακα στο Θεό, την, ε, την τιμή. Και οπότε ήταν. Ε, ε, είχαν βγει εκείνη την περίοδο, ξέρω εγώ, και τον κράζα, νομίζω ότι πήγαν στα δικαστήρια, είχε γίνει πολύ μεγάλο δώρο. Θυμάσαι ποιο ήταν ακριβώ, ή ποια εταιρεία ήταν. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι την ιστορία πάρα πολύ καλά. Mm. Πάρα πολύ καλά. Και νόμιζα Ευρώπη πρέπει να ήταν αυτό, έτσι. Ο Αμερικάνος, ο Αμερικάνος ήταν. Α, Αμερικάνος. Ε, Πράγμα, αυτός... Αμερικά... ναι. <laughs> καλά, αυτό δεν θα με έκανε εντύπωση για τους Αμερικάνους. <laughs> ε, αυτός εδώ πέρα, ας πούμε, ο, ο CEO, προσωπικά, ας πούμε, εγώ θα το βλέπω πολύ αρνητικά και δεν θα, δεν θα... το θεωρούσα καλή επένδυση, ξέρω εγώ. Ε, απ' την άλλη, κάτι ακόμα που είναι γκρι, α πούμε, είναι ότι μέχρι πρώτη. Ε, δεν θυμάμαι τελευταία φορά που το κοίταξα, αλλά ο Elon Musk ήταν ο πιο ακριβοληρωμένο CEO στην, ε, στην Αμερική. Αυτό μπορεί να το δει ότι παίρνει τα λεφτά του και φεύγει, ή αυτό μπορεί να το δει ότι το αξίζουν μπορεί να το δει από οποιαδήποτε μεριά. Γι' αυτό είναι όλα αυτά γκρι. Απλά πρέπει να έχει μια ιδέα. Ε, εντάξει, δε, η εταιρεία δεν είναι. Μια μηχανή που δουλεύει μόνη τη. Δουλεύει με ανθρώπου. Οπότε πρέπει να κοιτάμε και του ανθρώπου που δουλεύουν. Δεν μπορεί μια εταιρεία από μόνη τη να χαράξει μια πολιτική. Ε, και επίση αυτό που καράζει πολιτική μπορεί στην πορεία να παραστρατήσει από όλα αυτά και να κάνει κάποιο μοιραίο λάθο. Οπότε, αν τα έχει όλα αυτά υπόψη σου, μειώνει και πάλι το ρίσκο τη επένδυσή σου και αξιολογεί λίγο καλύτερα την εταιρεία. Εμπειρία του μάνατζερ απολαυέ όπω είπε και ο Δημήτρη και ε, στοιχεία παρακίνησης του μάνατζερ για να αποδώσει. Αυτά είναι κάποια σημαντικά που πρέπει να κοιτάμε σε αυτή την κατηγορία. Ακριβώς. Ε, νομίζω ότι εδώ θα ολοκληρώσω την ε, περιγραφή μου για το ε, fundamental analysis. Ε, ουσιαστικά μετά έρχεται το πρακτικό ειδικογραφικό μέρος στο βιβλίο του Phil ε, Town, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιγράψουμε όλο το βιβλίο σε ένα podcast <laughs> για να αφήσουμε και λίγο κάποια πώληση στο Phil Town. Ε, εντάξει, εννοείται, εννοείται. Θα μας ζητήσει δικαιώματα μετά από το βίντεο. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> εντάξει και νομίζω δεν είναι και πολύ πρακτικό για το podcast να πούμε τα πρακτικά μέρη γιατί θέλουν λίγο να τα δείξει <laughs> να δείξει κάποια πράγματα. Οπότε εντάξει ήταν να αναφέρουμε αυτούς τους δείκτες που είπαμε κάποιους δείκτες που δεν του κοίταγε κανένα εγώ πιστεύω πριν Δηλαδή, ναι. ε, το return of investment ή return of capital ε, δύσκολα θα το κοιτάγαν ένα απλό επενδυτή. Ένα καθημερινό επενδυτή. Mm. Δεν θα το όταν λίγο στο μυαλό. Σωστό, σωστό. Ε, ήθελα να αναφέρω τώρα γιατί ε, διαβάζω το στο βιβλίο, εγώ ε, 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 ήθελα το, να πω ότι είναι ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε Αμερικανιά. Δηλαδή, α πούμε, ήθελα να, κάνω, να, να περιγράψω λίγο την εισαγωγή του βιβλίου, γιατί είναι έτσι, ωραίο fact. Ε, ο τύπο λέει, ουσιαστικά περιγράφει τον εαυτό του ότι δεν είχε στον ήλιο μοίρα και επειδή ήταν ε, δάσκαλο σε κανό, κάπω έτσι, αυτό που είναι στα ποτάμια, α πούμε, και σε εκείνο το ποτάμι είχε μια πολύ δύσκολη στροφή. που αν την έπαιρνε οδηγούσε σε μια σαν. Ε, ε, όχι παλύρια, ένα ξέρω εγώ, αυτό το whirpool που κάνουν τα ποτάμια, που κατεβάζει ουσιαστικά κάτω το νερό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν πάρα σαν πολύ. δίνει. Ναι, μία ναι. δίνει ακριβώ. Και, και, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν κάποιο ήταν εκεί πέρα και. Ε, Πώ το λένε, αν βρισκόταν σε εκείνο το σημείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγει. Ε, ε, έχω ψάξει εικόνε και όντω είναι ε, λίγο τρομακτικό το σημείο εκείνο. Και λέει, α πούμε, ότι είχε. Επειδή αυτό το event το κάνανε σαν corporate event και πηγαίνανε ε, ε, διάφοροι εταιρικοί και συμμετείχαν έτσι σαν για να δεθεί η ομάδα ας πούμε κάποια στιγμή κατά λάθο, για κάποιο λόγο δεν στρίψανε από τη μεριά που έπρεπε και ήταν η χαλαρή μεριά και στρίψανε από εκεί που ήταν η δίνη και αυτό επειδή ήταν έμπειρο, ξέρω εγώ, του βοήθησε ουσιαστικά να σωθούν από αυτή τη δίνη. Και ένα, α πούμε, του λέει ότι ξέρει, σου χρωστάω τη ζωή μου, κτλ. Και, και, ήταν ένα ο οποίο είχε διδαχτεί από τον ίδιο τον Warren Buffett. Και το λέει το Phil Town ε, για να σου τα ανταποδώσω α πούμε. Θέλω να έρθει κάποια στιγμή σπίτι μου, α πούμε, γιατί ε, είχαν ένα διάλογο, ξέρω εγώ. Και θέλω να έρθει σπίτι μου και να σου δείξω, ξέρω εγώ, πώ γίνονται τα επενδυτικά κτλ. Και, τα λοιπά, και να σου μάθω, ας πούμε, πώ να βελτιώσει τη ζωή σου. Μάλιστα. Δηλαδή, ε, μέσα από ένα καλό του βγήκε ένα άλλο καλό, από ό,τι κατάλαβα ναι, εγώ. Ναι, ναι. Ε, και μετά θεώρησε καλό να, την, να το μοιράσει αυτό και στον κόσμο. Είναι ένα πολύ πετυχημένο επενδυτή. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν τα λέει έτσι όλα αυτά που γράφει. Δηλαδή τα έχει εφαρμόσει και ο ίδιο και έχουν αποδώσει. Και αν δει και τι επενδύσει του και για ό,τι αναφέρεται, γιατί έχει και βίντεο και στο YouTube, είναι για μεγάλε εταιρείε. Και το μυστικό στο fundamental analysis είναι να διαλέγει νικητέ. Βασικά παντού είναι αυτό στις επενδύσει. Είναι να διαλέγει νικητέ. Αυτό, αν το βάλεις στο μυαλό σου και πει ότι. Θέλω να διαλέξω νικητή. Τέλο. Ε, εντάξει, τότε θα δει ότι θα έχει και πιο αυστηρά κριτήρια. Ε, αυτό που είπε ακριβώ είναι ουσιαστικά ο ρόλο του investing έτσι, σαν, σαν τομέα. Γιατί πολλοί λένε, α πούμε, ότι το trading, το investing, ε, τι είναι? Δεν, είναι, δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι κάτι. Ουσιαστικά είναι αυτό. Είναι η, οδη, η διαχείριση των, των resources, των χρηματοοικονομικών resources, χρηματο ε, του κόσμου ε, προ του. Εντό εγώ νικητέ ώστε να του βοηθήσει να κερδίσουν παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό είναι το, το, το όλο νόημα τη investing. Και να κερδίσει και εσύ μέσα από αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λέω ότι ε, είναι κερδοσκοπικό, παιδιά, εντάξει. Καλό κακό κερδοσκοπικό. Στην Ελλάδα το κερδοσκοπικό το έχουμε κάτι σαν κακό. Λίγο. <laughs> ε, δηλαδή, όταν λέμε άλλο ε, κερδοσκοπή, πάει να πει ότι σε κλέβει. Αλλά η οικονομία και η εξέλιξή τη πρέπει να είναι η κερδοσκοπία, εντάξει. Να κοιτάς στο κέρδος. Να βγάλεις από κάπου κέρδος, όχι να βγάλεις ζημία. Εντάξει, είναι κατανοητά και αυτονόητα, πιστεύω, αυτά. Ε, θα ήθελα, εδώ πέρα, θέλω να πω και ένα, δεν κρατιέμαι, θέλω να πω ένα fun fact, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα το, δεν θα το τραβήξω πολύ. Ε, γενικά, ε, υπήρχε ένας ε, από του ε, πρώτου οικονομολόγου που βγήκαν, ε, ήταν ο Άνταμ Σμιθ. Ο οποίο το 1730 περίπου είπε ότι κοιτώντα ο καθένας το προσωπικό του συμφέρον, ε, βοηθάει την αγορά να βελτιωθεί και να γίνει. Ε, ε, να κάνει regulate τον εαυτό της, ξέρω να φιλτραριστεί ας πούμε. Το αόρατο χέρι είναι αυτό που έλεγε. Εντάξει, είναι και αυτό που περιέγραψε. Είναι και η έννοια του καπιταλισμού. Αλλά ναι, ναι, ναι. αυτό που περιέγραψε είναι ολόκληρο podcast από μόνο oh, του. Ναι. Να το ξέρει. Oh, ναι. Έχει βάλει τι βάσει για κάτι επόμενο που θα γίνει στην πορεία. Σίγουρα θα <laughs> αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Και σίγουρα θα φάμε και πολλά dislike. Οχι. <laughs> <laughs> Λάγια κάνω. Το περιμένω, το περιμένω. Οπότε, ε, Δημήτρη, νομίζω ότι. Τάσαμε λίγο προς το τέλος. Mm -hmm. ε, είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο αυτό που πάει να ασχοληθεί τώρα με τις επενδύσεις. Ε, στην ουσία προετοιμάσαμε λίγο αρχικά ε, την τροτροπία και στη συνέχεια του είπαμε κάτι ε, πιο εξειδικευμένο και πιο εξειδικευμένο που μπορεί να κοιτάξει και να διαλέξει βάσει θεμελιώδης ανάλυση κάποιες εταιρείε για να επενδύσει σε αυτές. Ακριβώς. Οπότε ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε παιδιά. Ευχαριστούμε για όποιον έχει καθίσει μέχρι και το τέλος να μας ακούσει. Έχεις τίποτα να πεις εσύ Δημήτρη. Ε, σκέφτομαι. Βασικά μάλλον ε, περιμένετε να δείτε και το επόμενο επεισόδιο και μην από ένα επεισόδιο. Σίγουρα θα έχει συνέχεια όλο αυτό. Είναι το πιλωτικό επεισόδιο θα έλεγα Δημήτρη. Ακριβώς και είναι λίγο έτσι δοκιμαστικό και λίγο demo ε, Αλλά πιστεύω εμάς. ότι κύλησε πάρα πολύ ωραία ε, Εγώ προσωπικά πέρασα πολύ ωραία Α, και εγώ. εγώ Ωραία Οπότε αν πέρασετε κι εσείς ωραία Ένα like, ένα subscribe στο καινούργιο μας κανάλι Το Sweet Benzies ε, Που αρχικά κάθε εβδομάδα θα ανεβάζουμε ένα τέτοιο podcast Που θα μιλάμε γενικά για θέματα Κάτι και ένα share θα το δουν και άλλα άτομα για να προωθήσετε λίγο και το κανάλι, να δείξετε λίγο αγάπη που λένε ρε αδερφέ. Σχόλιο από κάτω, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σχόλια παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ και προσπαθώ να απαντάω πάντα και στο άλλο μου κανάλι σε FF Project, αλλά και εδώ θα κάνω το ίδιο. Και Δημήτρη, ω την άλλη φορά, να πούμε να περνάνε υπέροχα και να κάνουν πάρα 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 πολύ ωραίες επενδύσεις. Τι λες? <laughs> Εγώ νομίζω θα έλεγες απλά να κάνουν πολλές επενδύσεις. <laughs> όχι, 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 όχι. <laughs> Λίγε και καλέ. Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύω. Και θα σε ρωτούσα αν δουλεύει για κάποιον broker, α πούμε. Ωραία, οπότε α χαιρετήσουμε. Οκ. Okay. Ω την επόμενη φορά είμαστε οι Sweet Benzies. Τα λέμε. Και θα τα ξαναπούμε.